ότι έχετε καταφέρει να πείσετε για μείζωνα θέματα και για το κομμάτι της οικονομίας που τώρα μετά το μνημόνιο ε, υπάρχει αυτό που προσπαθείτε να δώσετε στους πολίτες από αυτά που έχασαν. Αλλά δεν έχετε καταφέρει να πείσετε αυτό που θεωρείτε εθνικά συμφέρον, το θέμα το, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν καταφέρετε ή να του πείσετε ή να του μεταπείσετε. Ναι, κοιτάξτε, ε, κυρία Κι εσείς είναι, δεν δείχνετε είναι, δηλαδή πειθό στο εκλογικό είναι σώμα. Είναι δεδομένο ναι. και ξεκινήσαμε από ένα εξαιρετικά α, αρνητικό ισοζύγιο, αν θέλετε, σε σχέση ναι. με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ θεωρώ ότι όσο ο χρόνο περνά. Όσο φαίνεται ότι δεν έχει πέσει μαύρη πανούκλα στη χώρα, αλλά αντίθετα η χώρα με τη Συμφωνία των Πρεσπών έχει αναβαθμίσει τη χώρα της στο διεθνέ στερεώμα, έχει επιλύσει μια ιστορική εκκρεμότητα, οικοδομή σχέσει φιλίας και εμπιστοσύνη στο ευρύτερο βαλκανικό περιβάλλον και ειδικά με το λαό τη Μακεδονίας. Μακεδονία. Εκτιμώ ότι ναι. η κατάσταση και σε ό,τι αφορά την, τις αποτυπώσει για τη Συμφωνία των Πρεσπών θα γίνεται όλο και καλύτερη. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό. Αυτό σημαίνει το ότι σχόλιο... θα προτιμήσει... Τον το, οκτώβριο. Δεύτερο, το δεύτερο με το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το εξής ότι ναι. α, το καλό είναι ναι. ότι το είπε και πριν από λίγο ο κ. Βορύδης ότι όσο α, φτάνουμε στη λήξη της τετραετίας, όσο φτάνουμε στον Οκτώβριο ναι. του 2019 α, θα αρχίσει η συζήτηση πλέον να περιστρέφεται γύρω από ζητήματα προγραμματικά α, και εκεί νομίζω ότι α, πραγματικά θα φανεί η διαφορά, οι διαχωριστικέ γραμμέ yeah. θα φανούν τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Θα φανεί δηλαδή ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια πολιτική δύναμη. Το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του εργατικού εισοδήματο, στοχεύει στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτου, στοχεύει στην, στην άρση, αν θέλετε, τη συνθήκη των κοινωνικών ανισοτήτων, τι οποίε η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκη, φαντάζομαι και ο κ. Μουβορίδη, θεωρούν φυσική κανονικότητα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι όσο μπαίνουμε σε προγραμματική συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. θα κερδίζει έδαφος Αυτό λοιπόν... και επιτρέψτε μου και ε, Σας κάτι. επιτρέπω, αλλά θέλω ε... να επαναφέρω να... το θέμα του χρόνου των εκλογών, γιατί είναι κρίσιμο και για αυτά που λέτε εσείς, αλλά ο... και για αυτά ο... που προφυ... ρωτάμε εμείς. Ε... 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 Αυτό ε... ε... το σκεπτικό καιρό. Πριν από ε... λίγο καιρό ο... είχατε τον εδώ. Ε... Πρωθυπουργό εδώ. Ο Πρωθυπουργός σας είπε Οκτώβριο του 2019 και Σα εξήγησε και το πολιτικό του σκεπτικό. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα πολιτικό νόημα... Uh, να συζητάμε διαρκώ για την ημερομηνία των εκλογών. Το κάνουμε από το 2016. Ο κ. Μητσοτάκη έχει ναι. προβλέψει εκλογέ περίπου uh, 30, 40, 50 φορέ. Uh, εγώ νομίζω ότι έχει σημασία να μιλήσουμε για τα πραγματικά. Εγώ δεν σα uh, τα ρωτάω ζητήματα. έτσι, επειδή έχω κάποια κλείνω, αιμονή. Κλείνω, Υπάρχουν πολλά στελέχη σα, κ. Κλείνω, που αφήνουν ανοιχτό το κλείνω θέμα κλείνω του Μαου. Ο σας... κ. Βούτσι σήμερα, α πούμε, ναι. εδώ στο Σα ξαναλέω λοιπόν ότι. Ο Πρωθυπουργό έχει πει ότι στόχο τη κυβέρνηση αυτή ναι. είναι να ολοκληρώσει την α, συνταγματική τη θητεία. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα πολιτικό σχόλιο, mm. α, το, το οποίο αφορά α, ένα ζήτημα που είναι, κατά τη γνώμη μου, α, εξαιρετικά α, κρίσιμο. Όταν α, η, αφορά το ζήτημα τη απάντηση στο ερώτημα, αν πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία κινείται σε σωστή ή λάθο κατεύθυνση, όπου είπε ο κ. Βορύδης ότι το 70% δείχνει. Ότι είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αποτύχει. Καταρχά, αυτό σχετίζεται με ένα συνολικότερο, α, με μια συνολικότερη έλλειψη εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτε απέναντι στη δυνατότητα του πολιτικού συστήματο να, να επιλύει προβλήματα. Δηλαδή ότι δίνουν μια θεωρώ απάντηση. Θεωρώ ότι είναι, δηλαδή... είναι απολύτω αποτέλεσμα τη οικονομική κρίση. Οι απαντήσει ήταν α, εδώ και 15 περίπου χρόνια ίδιες. Το ζήτημα είναι να βλέπουμε τι μικρέ τις μικρές ναι. διαφοροποιήσεις. Και ποιες είναι οι μικρές διαφοροποιήσεις εδώ. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα α, 70% του κόσμου, 75% του κόσμου, που ναι. θεωρούν ότι τα κοινωνικά μέτρα της κυβέρνησης έχουν τη δυνατότητα να παίξουν πολιτικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα, δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η δυνατότητα α, που δίνεται για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στου ελεύθερου επαγγελματίε. Όλα αυτά συγκροτούν ένα πλέγμα α, πολιτικών μέτρων, ε, οικονομικών Μάλιστα. μέτρων, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, όσο περνάει ο καιρό και όσο θα καταγράφονται. Στην πραγματική οικονομία, λοιπόν, τόσο περισσότερο θα δημιουργούν όρου συγκρότηση ενό νέου ρεύματο νίκη για το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι σαφέ το σκεπτικό σα, έτσι όπω μα το αναλύετε, ότι χρειάζεται χρόνο η κυβέρνηση και γι' αυτό έβαλε και το θέμα των. Πριν από, τον... από τρει μήνε βγήκαμε από τα μνημόνια, κυρία Τον Των εκλογών, ναι. Οπότε ο χρόνο σα φτάνει στι εκλογέ με τη λήξη τη τετραετία από αυτά που μα λέτε, γιατί πιστεύετε ότι έτσι θα εμπεδοθούν κάποια πράγματα τα οποία αφορούν πολιτικές ε, και πολιτικές εφαρμογές της, της δικιάς σας πολιτικής. Και αν μου επιτρέπετε και ένα τελευταίο σχόλιο. Θέλω να πάω στον σχόλιο, κύριο Βορύδη τώρα. Θα πάτε στον όμως, κύριο ναι. Βορύδη, απλά ένα τελευταίο ναι. σχόλιο. Α, σας είπα ότι πραγματι, η προγραμματική αντιπαράθεση είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Και ξέρετε γιατί είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Διότι ναι. αναδεικνύει το εξή Ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο α, οραματίζεται είναι να ναι. προσπαθεί να μιλήσει για ένα καλό παρελθόν, για το παρελθόν του 2014, όπου υποτίθεται ότι όλα τα προβλήματα είχαν λυθεί και ο ήρθε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε τη χώρα από τις ράγες τις, ε, 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 της ότι ανάκαμψης. Εννοείται ανάκαμψης δεν λοιπόν, μιλάει, ναι, να. μιλάει για ένα καλό μέλλον. Μιλάει για ένα καλό μέλλον. Ναι, μιλάει για ένα καλό μέλλον, το οποίο όμως σηματοδοτείται από μια επιστροφή στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να γυρίσει τη χώρα πίσω. Θέλει να καταργήσει το νέο ασφαλιστικό για να φτιάξει το ασφαλιστικό πινοσέτ. Θέλει να καταργήσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Βορρήδη. Εσεί τα έχετε πει, όχι εσεί δηλαδή, ο ίδιο, τα στελέχη. Τα αρνητικά επιπλέον πρόσχημα είναι κάτι. Θέλει να καταργήσει το ασφαλιστικό για να φτιάξει το ασφαλιστικό πινοσέτ. Θέλει να καταργήσει τι ρυθμίσει υπέρ του κόσμου τη εργασία. Θέλει να καταργήσει την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και εδώ, αλήθεια, θα ήθελα μια τοποθέτηση από τον κύριο Βορρήδη, αν συμφωνείτε με το μέτρο τη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10%. Το ψηφίσαμε αυτό, αυτό που κάνατε, την αύξηση. Όχι, αυτό ήταν υπουργική απόφαση. Ε, δεν χρειαζόταν στη Βουλή να το ψηφιστεί. Έχουμε Έχουμε τοποθετηθεί. Το ε, το Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι το θέμα. Επιτρέψτε μου όμω τώρα. Ναι, θέλω να, να μου πείτε και για τον πύχη το δικό σα. Γιατί σας και πω. από τη σημερινή δημοσκόπηση είδαμε ότι η νίκη τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέμε παράσταση νίκη, θεωρείται έχει πολύ ψηλά ποσοστά.